Thank you for this amazing discussion, even without the fire. Maybe in the winter we'll have a proper fireside chat. We'll be turning to Greek now, as we have run out of foreign speakers for our two last panels, but we have some amazing Greek speakers with us. Το επόμενο πάνελ μας έχει να κάνει με ένα πάρα πολύ επικαιρό θέμα. Την ενέργεια και τις θέσεις εργασίας, τις νέες θέσεις εργασίας στην πράσινη οικονομία. Και το αν οι γυναίκες και πώς μπορούν να συμμετάσχουν σε αυτές και τι σχέση έχει τελικά η ενεργειακή μετάβαση με την έμφυλη ισότητα. Θα ήθελα να καλέσω στη σκηνή μαζί μου τα τρία τέταρτα του πάνελ, την κυρία Κατερίνα Νοτοπούλου, βουλευτή στην πρώτη περιφέρεια Θεσσαλονίκης, την κυρία Μαργαρίτα Μανιάτη, ειδική σύμβουλο στον πρόεδρο της, και το CEO της ΔΕΗ, και την κυρία Έφη Λαζαρίδου, CEO στον οργανισμό Νέα Γεωργία Νέα Γενιά. Επρόκειτο να βρίσκεται μαζί μας και ο Υπουργός Εργασίας, συγγνώμη, ο κ. Κώστας Χατζηδάκης, ο οποίος δεν μπόρεσε να είναι μαζί μας σήμερα. Ωστόσο, είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε μαζί του online πριν από μερικές μέρες, να κάνουμε τη συνέντευξή μας για ένα τέταρτο διαδικτυακά, οπότε θα δούμε αυτή τη συνέντευξη και στη συνέχεια θα συνεχίσουμε με την συζήτηση του πάνελ πάνω στη συνέντευξη και σε όλα τα άλλα ζητήματα που σας περιέγραψα νωρίτερα. Υπουργέ, καλησπέρα. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που σας έχουμε μαζί μας στο Inclusivity Lounge, το τέταρτο κατά σειρά για τη βιωσιμότητα και το φύλλο. Καλησπέρα και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Έχω μια εισαγωγική ερώτηση. Επειδή τα θέματα της τομής των δύο αυτών ζητημάτων, της βιωσιμότητας και της έμφυλης ισότητας, δεν συζητιούνται αρκετά, ακόμα τουλάχιστον στην Ελλάδα. Ήθελα να σας ρωτήσω, εσείς γιατί αποφασίσατε να συμμετάσχετε σε αυτή τη συζήτηση? Είναι προτεραιότητα για το Υπουργείο, είναι προτεραιότητα για την κυβέρνηση? Θεωρείτε ότι είναι εθνική προτεραιότητα το να δούμε τα θέματα της κλιματικής αλλαγής μέσα και από το πρίσμα της έμφυλης ισότητας? Είμαι εδώ διότι και τα δύο θέματα είναι θέματα της σύγχρονης εποχής. Και ακόμα περισσότερο στην Ελλάδα χρειάζεται μια ευαισθητοποίηση τόσο για το ένα όσο και για το άλλο. Τυχαίνει μάλιστα να είμαι στο Υπουργείο που είναι αρμόδιο για την ισότητα και προηγουμένως να ήμουν στο Υπουργείο που ήταν αρμόδιο για την βιωσιμότητα, για τις πράσινες πολιτικές. Οπότε έχω ζήσει και ζω από κοντά την προσπάθεια της κυβέρνησης τόσο για το ένα όσο και για το άλλο. Είναι αυταπάτη να νομίζουμε ότι δεν υπάρχει κλιματική αλλαγή και ακόμα μεγαλύτερη αυταπάτη ότι μπορεί να αντιμετωπιστεί με μαγικές συνταγές. Από την άλλη πλευρά, παρά τα βήματα τα οποία έχουν γίνει στο θέμα της ισότητας των φύλων, είναι προφανές ότι χρειάζονται να γίνουν πολύ περισσότερο και η κυβέρνηση είναι εξαιρετικά ευαισθητοποιημένη πάνω στο ζήτημα. Ακούσαμε στα προηγούμενα πάνελς του Inclusivity Lounge με ποιους τρόπους η κλιματική κρίση και η ενεργειακή μετάβαση στην παρούσα φάση επηρεάζουν διαφορετικά ή και πιο έντονα το γυναικείο πληθυσμό στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Και ήθελα να σας ρωτήσω αν έχετε στα χέρια σας στοιχεία σε σχέση με όλα αυτά που έχουμε συζητήσει μέχρι τώρα, εάν έχετε στοιχεία ή αν έχετε σχεδιάσει προγράμματα που θα δώσουν τα στοιχεία αυτά, τα δεδομένα αυτά, για το πόσες γυναίκες χάνουν ή πρόκειται να χάσουν τη δουλειά τους λόγω της ενεργειακής μετάβασης ή και της κλιματικής κρίσης, αν έχουν τις δεξιότητες να ενταχθούν σε ένα νέο μοντέλο βιώσιμης παραγωγής ενέργειας, πώς μπορούμε να σχεδιάσουμε προγράμματα ανθεκτικότητας με βάση τα δεδομένα αυτά, υπάρχει τέτοιο σχεδιασμός? Τώρα, όσον αφορά τα στοιχεία, πρέπει κανείς να είναι πολύ επιφυλακτικός, τόσο γιατί δεν μπορεί να υπάρξουν στοιχεία σε τόσο μεγάλο βαθμό εξειδίκευσης, όσο και διότι σε σχέση με την ενεργειακή μετάβαση, λόγω της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, έχουν αλλάξει τα πράγματα ως προς το ζήτημα αυτό. Υπάρχει στροφή όλων των χωρών, επιστροφή και πάλι στους λιγνίτες και στον άνθρακα συνολικότερα, είναι όλα αυτά που ζούμε τελευταία. Εν πάση περιπτώσει, το βέβαιο είναι ότι αυτά τα ζητήματα
θα κρατήσουν για κάποιο χρονικό διάστημα, η επιστροφή δηλαδή, θα κρατήσει για κάποιο χρονικό διάστημα και θα προχωρήσουμε και πάλι προς την κατεύθυνση της απολιγνητοποίησης, της ενεργειακής μετάβασης, της διάδοσης της πράσινης ενέργειας. Είναι ξεκάθαρο από τα στοιχεία που υπάρχουν και τα τελευταία, ότι σε σχέση με την ανεργία οι γυναίκες έχουν το μεγαλύτερο πρόβλημα στην Ελλάδα, καθώς η ανεργία μεταξύ των γυναικών είναι 3-4 μονάδες παραπάνω από ότι η ανεργία μεταξύ των ανδρών. Γι' αυτό το λόγο δίνουμε ιδιαίτερη προτεραιότητα στην αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού μέσω προγραμμάτων του ΟΑΕΔ. Έχουμε στο νέο Εθνικό Σχέδιο Δράσης του Υπουργείου μας για την Ισότητα των Φύλων 21-25 μια από τις 4 προτεραιότητες να αφορά το gender mainstreaming, ακριβώς για να ενσωματωθεί η διάσταση του φύλου στις δημόσιες περιλαμβανομένης και της ενεργειακής μετάβασης. Και επίσης μεταξύ των προγραμμάτων που εφαρμόζονται στο πλαίσιο της μετάβασης για τη μεταλλιγνητική εποχή στη Δυτική Μακεδονία και την Πελοπόννησο, υπάρχουν και προγράμματα με έμφαση στις γυναίκες. Μεταξύ των άλλων ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων υπάρχει ένα πρόγραμμα της ΔΥΠΑ 3.400 θέσεων εργασίας στο πλαίσιο της δίκαιης μετάβασης στη μεταλλιγνητική εποχή. Έχετε να μας δώσετε και άλλα τέτοια παραδείγματα προγραμμάτων που είτε εφαρμόζονται είτε πρόκειται να εφαρμοστούν στην Ελλάδα ή αν έχετε παραδείγματα άλλων καλών πρακτικών αντίστοιχων από το εξωτερικό που έχετε συλλέξει για το πώς γίνεται το gender mainstreaming? Είχαμε μια συνεργασία με τον ΟΣΑ και στο πλαίσιο της συνεργασίας αυτής εκπονήθηκε μια μελέτη η οποία αφορούσε ακριβώς το gender mainstreaming και επίσης στο πλαίσιο αυτής της πρωτοβουλίας επικεντρωθήκαμε στην πράσινη οικονομία και προχωρούμε με το Green Jobs Initiative, την πρωτοβουλία για τις θέσεις εργασίας, η οποία στοχεύει να υποστηρίξει τη μετάβαση σε μια πράσινη οικονομία, επιδετώντας τη δημιουργία 5.000 θέσεων εργασίας προς αυτή την κατεύθυνση. Εδώ δεν μιλάμε για αυτά που μόλις σημειώσαμε προηγουμένως σε σχέση με την απολιγνητοποίηση, αλλά για την επιδότηση σε επιχειρήσεις που είτε λειτουργούν είτε θα λειτουργήσουν, αλλάζοντας, μάλλον φέρνοντας ένα καινούριο επιχειρηματικό μοντέλο σε σχέση με την πράσινη οικονομία. Και το πρόγραμμα αυτό θα δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις άνεργες γυναίκες. Υπάρχει και ένα στοιχείο upskilling σε αυτή τη διαδικασία. Το ένα ερώτημα είναι εάν το γυναικείο δυναμικό στην Ελλάδα είναι έτοιμο από άψη δεξιοτήτων να αναλάβει αυτές τις θέσεις εργασίας και να συμμετάσχει σε αυτή τη νέα μορφή οικονομίας και τεχνολογίας που αναζητούμε, προς την οποία κατευθυνόμαστε, και αν υπάρχει πρόβλεψη για τα αντίστοιχα προγράμματα επιμόρφωσης ή επανακατάρτισης για μεγαλύτερες ηλικίες γυναίκες. Φυσικά υπάρχει. Αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη το μεγαλύτερο πρόγραμμα κατάρτισης που υπήρξε ποτέ στην Ελλάδα μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης. Ήδη προχωρούμε με 80.000 ανέργους, άνεργες και ανέργους, να το πω έτσι καλύτερα, σε ποιο τομέα? Στον τομέα των ψηφιακών και των πράσινων δεξιοτήτων. Και τις αμέσως επόμενες μέρες θα βγει στον αέρα, όπως λέμε, ένα δεύτερο παρόμοιο με αυτό πρόγραμμα για 150.000 εργαζόμενες και εργαζόμενους και πάλι στον τομέα των ψηφιακών και των πράσινων δεξιοτήτων. Διότι αυτό είναι το μέλλον. Εκεί υπάρχει και θα υπάρχει παραπάνω ζήτηση. Και προφανώς όταν μιλάμε για εργαζόμενες, μιλάμε σίγουρα για upskilling προκειμένου να προσαρμόζονται στη νέα εποχή, διότι προφανώς και
όπως είναι γνωστό, δεν μπορεί κανείς, παίρνοντας απλώς ένα πτυχίο σε κάποια χρονική στιγμή, να πιστεύει ότι μπορεί με αυτό να προχωρήσει σε όλη του την επαγγελματική διαδρομή. Χρειάζονται προσαρμογές. Ξαναγυρίζοντας το θέμα της ενεργειακής μετάβασης, πιστεύετε ότι αυτή τη στιγμή έχετε στοιχεία που να δείχνουν ότι η ενεργειακή φτώχεια αποτελεί κίνδυνο για τις γυναίκες στην Ελλάδα στην παρούσα συνθήκη και πώς μπορούμε τελικά να συμφιλειώσουμε αυτή την απειλή με την προώθηση της ανάγκης για μια πιο γρήγορη ενεργειακή μετάβαση, με την ισότιμη συμμετοχή των γυναικών σε αυτή τη διαδικασία? Όπως σας είπα, από τον περασμένο Φεβρουάριο είσαμε τώρα, έχουν αλλάξει τα πράγματα πάρα πολύ. Θα έλεγα ότι έχει μεσολαβήσει ένας ολόκληρος οικονομικός αιώνας στον τομέα της ενέργειας. Γι' αυτό, ας πούμε, και εμένα τον ίδιο με κατηγορούν συχνά, μα έλεγες ότι θα προχωρήσουμε στην απολιγνητοποίηση και τώρα δεν προχωρούμε. Μα η Ελλάδα δεν μπορεί να είναι μια νησίδα η οποία θα προχωρήσει προς μια κατεύθυνση όταν όλη η Ευρώπη και όλος ο κόσμος γυρνάει προς τα πίσω. Και γυρνάει διότι έχει εκτοξευθεί το κόστος της ενέργειας που παράγεται από φυσικό αέριο, με αποτέλεσμα τελικά να καταντήσει ο λιγνίτης, που ήταν έτσι κι αλλιώς πανάκριβος, λόγω των εκπομπών του διοξιδίου του άνθρακα και το πόσο αυτές κόστιζαν στους ηλεκτροπαραγωγούς, έχει καταντήσει εντός εισαγωγικών πολύ φτηνότερος πια από το φυσικό αέριο. Άρα έχουν αλλάξει οι πολιτικές όλων των ευρωπαϊκών χωρών ως προς αυτό. Και το βέβαιο είναι ότι η εκτόξευση των τιμών του φυσικού αερίου έχει οθήσει προς τα πάνω και τις τιμές της ενέργειας αρκετά, πάρα πολύ, με αποτέλεσμα όλες οι κυβερνήσεις να τρέχουν προσπαθώντας να βρουν τρόπους για να επουλωθούν οι πληγές, να απαλληλθεί το πρόβλημα. Στην Ελλάδα έχουμε πάρει μόνοι μας πρωτοβουλίες, αφού η Ευρωπαϊκή Ένωση καθυστέρησε προς αυτήν την κατεύθυνση. Τώρα φαίνεται ότι οι προτάσεις Μητσοτάκη, Ντράγκη θα εξεταστούν σοβαρά. Εν πάση περιπτώσει, είναι βέβαιο ότι υπάρχει επίδραση σε όλο τον πληθυσμό. Με τα μέτρα μας έχουμε απαλύνει σε πολύ μεγάλο βαθμό το πρόβλημα. Φυσικά, ναι, το δέχομαι ότι λόγω του ότι, ας πούμε, αυτό φτάνει, δεν χρειάζεται να κάνουμε περαιτέρω αναλύσεις, η ανεργία είναι ψηλότερη στις γυναίκες και το πρόβλημα της όποιας ενεργειακής φτώχειας είναι εντονότερο στις γυναίκες. Είμαστε εδώ, είμαστε από τις χώρες εκείνες οι οποίες δίνουν μέσω διαφορετικών πηγών την πιο γενναία ενίσχυση για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος, αλλά επισημαίνω και πάλι, είμαστε σε μια μεταβατική φάση, οπότε χωρίς να εγκαταλείπουμε τους σχεδιασμούς μας φυσικά, αλίμονο, για την ενεργειακή μετάβαση και την πράσινη ενέργεια, πρέπει να επουλώσουμε και τις πληγές που άνοιξαν λόγω της εκτόξευσης των τιμών του φυσικού αερίου και πρέπει να το κάνουμε επιγόντως. Είναι θετικό εντωμεταξύ ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έχουν διαδοθεί αρκετά στην Ελλάδα, θα διαδοθούν κι άλλο, και αυτό είναι ένα θετικό μήνυμα και για το μέλλον, όχι μόνο για λόγους περιβαλλοντικούς, αλλά και για λόγους που σχετίζονται με την οικονομία, διότι η παραγόμενη ενέργεια από τις ανανεώσιμες πηγές είναι πολύ πολύ φτηνότερη. Άρα, σε σχέση με την ενεργειακή φτώχεια, υπάρχει μια άμεση σύνδεση. Πολύ σημαντικό. Μια τελευταία ερώτηση. Είστε ευαισθητοποιημένος πάνω και στα δύο ζητήματα. Φοβάμαι ότι δεν ισχύει το ίδιο για ολόκληρο το ελληνικό οικοσύστημα και όχι μόνο το ελληνικό, και έξω από την Ελλάδα. Τι μπορούμε να κάνουμε ως εμπλεκόμενοι φορείς ώστε να ενισχύσουμε τη γνώση, την ευαισθητοποίηση και φυσικά και την ανάληψη δράσης για τα θέματα αυτά που συναντιούνται, όπως είπαμε, το θέμα της έμφυλης ισότητας και το θέμα της βιωσιμότητας και της κλιματικής κρίσης? Το θέμα της έμφυλης ισότητας πρέπει να ξεπεραστούν προκαταλήψεις ετών. Νομίζω τα τείχη σιγά σιγά πέφτουν. Εμείς έχουμε κάνει και στο νομοθετικό επίπεδο έχουμε πάρει διάφορες πρωτοβουλίες με τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας για να εξυπηρετούνται περισσότερο τα ζευγάρια που έχουν παιδιά, οι μονογονεϊκές οικογένειες με παιδιά. Έχουμε αυξήσει τις γονικές άδειες, έχουμε πάρει μέτρα για την βία και την σεξουαλική παρενόχληση στο χώρο εργασίας. Πράγμα που έχει οδηγήσει την Ελλάδα στο κατάλογο με τις 12 χώρες παγκοσμίως που έχουν εξασφαλίσει τη νομική ισότητα. Αλλά επαναλαμβάνω,
Εδώ δεν είναι μόνο θέμα νομικό ή νομοθετικό, είναι θέμα κυρίως κοινωνικό και πρέπει κάθε μέρα κανείς να αγωνίζεται σε διάφορα επίπεδα προς αυτή την κατεύθυνση. Η ίδια προσπάθεια πρέπει να γίνει και στο κομμάτι της πράσινης ενέργειας. Όταν πριν προκύψει ακόμα η εισβολή Πούτιν στην Ουκρανία, γινόταν συζήτηση εάν σωστά εγκαταλείπαμε τους δείκνητες τότε ή όχι. Προφανώς τότε σωστά τους εγκαταλείπαμε, διότι μόνο τα τελευταία 3 χρόνια πριν ξεκινήσει η απολιγνητοποίηση είχε στοιχήσει ο λιγνίτης 600 εκατομμύρια στη ΔΕΗ. Ήταν κάτι που το είχα πει, το επαναλαμβάνω και τώρα. Απλώς τώρα ήρθαν τα πάνω κάτω, άλλαξαν τα πάντα, εκτοξεύτηκαν οι τιμές του φυσικού αερίου και γι' αυτό το λόγο για κάποια χρόνια αναθεωρείται η πολιτική όλων των κυβερνήσεων. Η κατεύθυνση όμως παραμένει, η διεύρυνση της χρήσης της πράσινης ενέργειας. Αυτό συνδέεται με διάφορες προκαταλήψεις τις οποίες είχα ζήσει έντονα όταν ήμουν υπουργός περιβάλλοντος και ενέργειας. Διάφορες απίθανες ιστορίες ακούγονταν πώς μπορεί να επιδράσουν οι ανεμογεννήτριες, κάποιες άλλες απίθανες ιστορίες για τα φωτοβολταϊκά, αντιδράσεις σε επίπεδο τοπικών κοινωνιών. Φυσικά χρειάζεται χωροταξικό σχεδιασμός και υπάρχει σε σημαντικό βαθμό, πρέπει να προχωρήσει. Φυσικά χρειάζεται σεβασμό του περιβάλλοντος, αλλά πρέπει να αντιληφθούμε ότι όταν μιλάμε για σεβασμό του περιβάλλοντος, δεν μπορεί αυτό να γίνει κατορθωτό αν για πάντα και με πετρέλαιο και λιγνίτη. Θα πρέπει να στραφούμε στην καθαρή ενέργεια, η οποία, επαναλαμβάνω, είναι και πιο φτηνή. Άρα εδώ έχεις το τερκνόν μετά το ωφελήμου. Και ακόμα περισσότερο αυτό ισχύει για τους φτωχότερους και φυσικά για τις γυναίκες, για όλους τους λόγους που εξηγήσαμε, μεγαλύτερη ανεργία και εισόδημα. Ακούγοντας σας, μου δημιουργήθηκε άλλη μια ερώτηση. Βλέπετε αυτό το κίνδυνο, που πολλές φορές είναι μια αναγκαιότητα, πολλές φορές όμως είναι μια επίπλαστη πραγματικότητα, επίγουσες εξελίξεις να βάλουν στην άκρη προσπάθειες προς μια αλλαγή πολιτικής, όχι τώρα στο θέμα της βιωσιμότητας, αλλά στο θέμα της έμφυλης ισότητας. Υπάρχουν δηλαδή επίγουσες εξελίξεις που μας κάνουν να λέμε ας το βάλουμε για λίγο στην άκρη αυτό, δεν γιατί νομίζω, να ασχοληθούμε. Δεν νομίζω. Φυσικά, τα τελευταία χρόνια έχουν τύχει πολλές κρίσεις, οι περισσότερες εισαγόμενες, τις οποίες είχε να χειριστεί η κυβέρνηση, αλλά δεν αλλάζει η κατεύθυνση. Κατά την ώρα που χειριζόμασταν τις υπόλοιπες κρίσεις, περνάγαμε την ενσωμάτωση της 190 απόφασης του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας, περνάγαμε όλα τα μέτρα για τα οποία μιλήσαμε προηγουμένως. Και προς αυτήν την κατεύθυνση θα συνεχίσουμε, νομίζω, όλες οι κυβερνήσεις που θέλουν να λέγονται σύγχρονες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις οφείλουν να κινηθούν προς την κατεύθυνση αυτή, διότι αυτό επιτάσσει η κοινή λογική και αυτό επιτάσσει η συνείδησή μας. Με αυτή την ευχή και υπόσχεση ας κλείσουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Εγώ σας ευχαριστώ και καλή επιτυχία στην ημερίδα σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ακούγεται αυτό, ακούγεται. Πιάνοντας λοιπόν την ευχή και την υπόσχεση ότι δεν θα αφήσουμε τίποτα να πέσει και τίποτα να μπει ως εμπόδιο στο να μιλήσουμε για τα θέματα της έμφυλης ισότητας και της βιωσιμότητας, να ξεκινήσω από την κυρία Νατοπούλου και να σας κάνω την ερώτηση που έκανα και στον κύριο Χατζηδάκη. Έχουμε το ζήτημα της ενεργειακής φτώχειας, το οποίο απειλεί ιδιαίτερα τις γυναίκες λόγω της οικονομικής τους ανισότητας κυρίως. Και έχουμε να το συμφιλειώσουμε μια έντονη ανάγκη για να γίνει αυτή η μετάβαση. Έχετε κάποιες σκέψεις, κάποια δεδομένα να μοιραστείτε μαζί μας για το πώς είναι καλύτερο να συνδυαστούν αυτά τα δύο σημεία της ατζέντας? Καταρχάς, θα μου επιτρέψετε να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την πρόσκληση πριν απαντήσω, αλλά να συγχαρώ πραγματικά και την διοργάνωση της Women on Top, γιατί νομίζω ότι βάζει στο επίκεντρο της φετινής ΔΕΘ ή στην ατζέντα, αν θέλετε, ή στο πολιτικό χαρτοφυλάκιο της φετινής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, μία πάρα πολύ σημαντική διάσταση. Όταν μιλάμε λοιπόν για την ανάπτυξη, την πράσινη ανάπτυξη, την δίκαιη μετάβαση, δεν πρέπει να ξεχνούμε τη διάσταση του φύλου, την οποία πολύ σωστά βάζετε. Δεν μπορούμε δηλαδή να μιλάμε για ισότητα σήμερα, αν δεν το δούμε υπό το πρίσμα της ενεργειακής μετάβασης, αλλά και το αντίστροφο. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε για πράσινη ανάπτυξη ή για δίκαιη ανάπτυξη,
αν δεν το δούμε από το πρίσμα της ισότητας των φύλων. Στις σπουδές μου στην ψυχολογία, το πρώτο πράγμα που έμαθα είναι ότι εάν ξεκινήσω να ταπιαστώ ή να αντιμετωπίσω ένα θέμα προς συζήτηση, θα πρέπει να ασχοληθώ και να βασιστώ πάνω στην υφιστάμενη έρευνα. Ομολογώ ότι έψαξα αρκετά, αλλά δεν βρήκα ικανοποιητικά στοιχεία και δεδομένα για να δώσω μία απάντηση στην ερώτησή σας. Νομίζω δηλαδή ότι βρισκόμαστε μπροστά σε ένα ευρύτατο πεδίο, εξαιρετικά χαρτογράφητο όμως. Υπάρχουν έρευνες σημαντικές, αυτή του ΩΣΑ. Υπάρχει το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων. Υπάρχει διακηρυγμένος στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι η ισότητα των φύλων είναι πρωταρχικός στόχος. Υπάρχει ταυτόχρονα όμως και η κριτική από μεριάς της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία δεν έχει συμπεριλάβει στο βαθμό που θα έπρεπε τη διάσταση ισότητας των φύλων. Άρα λοιπόν, αν έρθουμε πίσω στη χώρα μας και δούμε όσα δεδομένα έχουμε, θα δούμε ότι αυτά μας κάνουν, αν μη τι άλλο, να ανησυχούμε ιδιαίτερα. Δηλαδή, βρισκόμαστε εν μέσω πολλαπλών κρίσεων. Η πανδημία, για παράδειγμα, σε όλο τον κόσμο έφερε τις γυναίκες μπροστά σε ένα νέο κίνδυνο. Να χάσουν πολύ γρήγορα και πολύ βία τα κεκτημένα της κατακτήσεως των προηγούμενων ετών. Αυτό έχει να κάνει κυρίως με το εισόδημά τους, την επιστροφή στο σπίτι, τους πολλαπλούς ρόλους, τους καινούριους ρόλους που ανέλαβαν και τη σύγκρουση μεταξύ οικογενειακής και ιδιωτικής ζωής. Να δούμε όμως και την ανεργία, γιατί είναι αυτή που επιβαρύνει ιδιαίτερα το εισόδημα. Είναι εξαιρετικά σημαντικό και εξαιρετικά λυπηρό πως στη χώρα μας, με βάση τα στοιχεία της Eurostat, αν μη τι άλλο, την περσινή άνοιξη ήμασταν πολύ πιο πάνω στην γυναικεία εντός εισαγωγικών ενεργεία συγκριτικά με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, 6% περίπου στην υπόλοιπη Ευρώπη, 16% εδώ. Μπορούμε να αντιληφθούμε αυτή η ανισότητα τι σημαίνει για την πρόσβαση των γυναικών σε κάθε μορφής κοινωνικού αγαθού. Είναι λοιπόν ερώτημα. Έχει μετατραπεί σήμερα η ενέργεια από κοινωνικό αγαθό σε ένα χρηματιστηριακό προϊόν? Τι σημαίνει αυτό για τη ζωή των γυναικών? Πώς στο προηγούμενο κομμάτι της συζήτησης, και φαντάζομαι ότι πρέπει να δώσω και τις κοιτάλες στις υπόλοιπες εκλεκτές ομιλήτρες του πάνελ που επιλέξατε, μπήκε μία πολύ σημαντική διάσταση. Αυτή τη συμμετοχή της γυναίκας στα κέντρα λήψης αποφάσεων. Εάν μιλάς δηλαδή για ισότητα, δύο είναι οι πυλώνες. Ο πρώτος είναι η συμπερίληψη της ιδιότητας της διάστασης του φύλου και ο δεύτερος η ισότιμη συμμετοχή των γυναικών, που νομίζω ότι δεν χρειάζεται να το συζητήσουμε ιδιαίτερα. Όλες γνωρίζουμε το πόσο υπολοιπόμαστε. Γι' αυτό και έχει ιδιαίτερη αξία και η ενδυνάμωση των γυναικών, ακριβώς για να συμπεριληφθούν στη χάραξη των πολιτικών. Έχουμε πολλά να πούμε για τη συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων. Μιλήσατε για την ανεργία και θα ήθελα να πάρω το ερώτημα που έθεσα σε εσάς, να το συνδυάσω με την ανεργία και να το θέσω στην κυρία Μανιάτη. Έχουμε μία Ελλάδα με πολύ ψηλά ποσοστά γυναικείας ανεργίας. Έχουμε επίσης περιοχές όπως η Κοζάνη, οι οποίες περνάνε από μία φάση πιο γρήγορης ή πιο αργής απολιγνητοποίησης, οι οποίες έχουν πάρα πολύ έντονη την ανησυχία γύρω από τα θέματα της ανεργίας. Το βλέπουμε αυτό και μέσα από την έρευνα του Women on Top και από άλλες έρευνες. Πώς συμβιβάζεται λοιπόν αυτή η ανησυχία για την ανεργία με την ανάγκη για μια πράσινη μετάβαση? Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ από τη μεριά μου το Women on Top για την πρόσκληση. Επίσης να ευχαριστήσω το κοινό και τις κλεκτές συνομιλήτριες μου που βρισκόμαστε εδώ πέρα να συζητήσουμε τόσο σημαντικά θέματα. Και επίσης να ευχαριστήσω και το Women on Top για την έρευνα στην οποία εμείς βέβαια προσκληθήκαμε σαν υποστηρικτές από τη ΔΕΗ και στην οποία βάλαμε βέβαια και την οπτική των συγκεκριμένων, ας πούμε, περιοχών που ουσιαστικά επηρεάζονται από την απολιγνητοποίηση. Η αλήθεια είναι, όπως γνωρίζουμε, η απολιγνητοποίηση δεν είναι κάτι το οποίο ξεκίνησε τώρα, έχει ξεκινήσει εδώ και 10-12 χρόνια. Είναι μια αναγκαιότητα δεδομένων όλων όσων συμβαίνουν λόγω της κλιματικής αλλαγής και ευρύτερα όλων των γεωπολιτικών εξελίξεων που έχουμε. Και όπως οι περισσότεροι εδώ πέρα γνωρίζουμε και εμείς, ας πούμε, στη ΔΕΗ ακόμα αναγνωρίζουμε περισσότερο, είναι ότι τόσα χρόνια πολύ σημαντικές περιοχές όπως η Δυτική Μακεδονία και στην Πελοπόννησο η Μεγαλόπολη έχουν σηκώσει το βάρος της ηλεκτροπαραγωγής για δεκαετίες.
ουσιαστικά έχει δημιουργηθεί μια μονοκαλλιέργεια εξόρυξης και, και παραγωγή, ηλεκτροπαραγωγής από το λιγνίτη και είναι πάρα πάρα πολύ λογικό να υπάρχει ένας φόβος γιατί πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους αυτή τη στιγμή βλέπουν ένα αδιέξοδο συμπεριλαμβανομένων και των γυναικών. Και οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό για όλους τους φορείς που έχουν κάποια δύναμη, συμπεριλαμβανομένης της ΔΕΗ, αλλά και όλων των κρατικών φορέων σε όλα τα επίπεδα αποφάσεων, να λάβουν υπόψη τους το τι θα πρέπει να γίνει την επόμενη ημέρα, το πώς θα δημιουργήσουμε ενέργειες οι οποίες θα βοηθήσουν την ανάπτυξη καινούργιων οικονομικών δραστηριοτήτων κλπ. Και νομίζω η ΔΕΗ γενικότερα προσπαθεί να μείνει όσο πιο πολύ μπορεί στην περιοχή, να δημιουργήσει νέες ευκαιρίες, επενδύοντας στην ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην περιοχή. Και όπως είπε και ο Υπουργός, υπάρχουν και διάφορες άλλες πρωτοβουλίες. Υπάρχει το Συμβούλιο για τη Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση και ούτω καθεξής. Και νομίζω εδώ κρύβεται το κλειδί. Και το κλειδί είναι το εξής. Και νομίζω ότι δεν θα πω κάτι που δεν έχει υποθεί ήδη. Όλοι, νομίζω, έχουμε πολλούς ομιλητές και ομιλήτριες, οι οποίοι ήδη μιλήσανε για τη σημασία των συμμετοχικών και διαδραστικών δράσεων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό πλέον. Γενικότερα υπάρχει μια παράδοση, ειδικά στην Ελλάδα, να έχουμε ένα, αυτό που θα λέγαμε, top-down approach. Δηλαδή, αποφασίζουμε σε κεντρικό επίπεδο και μετά, ουσιαστικά, είτε υπάρχει μια σύντομη διαβούλευση, είτε υπάρχει μια ενημέρωση ως προς ποιες είναι αυτές οι αποφάσεις. Νομίζω ότι εδώ πέρα υπάρχει μια πολύ μεγάλη ευκαιρία να υπάρχει μεγαλύτερη συμμετοχή και εμπλοκή όλων των ενδιαφερόμενων μερών και κυρίως των γυναικών και ευρύτερα των τοπικών κοινωνιών, ώστε να μην είναι μόνο εκεί πέρα όταν, ας πούμε, τους λέμε το τι θα γίνει, αλλά να είναι μέλη στον σχεδιασμό της επόμενης ημέρας, γιατί γνωρίζουν καλύτερα την ιδιοσυγκρασία του τόπου τους. Δηλαδή, είναι αυτό που λέμε μια τοπικοκεντρική προσέγγιση, η οποία θα κοιτάζει όλα τα επίπεδα, το περιβάλλον, την κοινωνία, αλλά και την οικονομία ευρύτερα και για τις επιχειρήσεις που βρίσκονται στην περιοχή, αλλά και ευρύτερα πώς θα αποκατασταθούν το ευρύτερο οικοσύστημα το οποίο ήδη υπάρχει και θα πρέπει ουσιαστικά να το βοηθήσουμε να πάει στην επόμενη μέρα, να είναι μέρος αυτής της δίκαιης μετάβασης για όλους. Μπορώ να κάνω μια follow-up ερώτηση πάνω σε αυτό, γιατί η συμμετοχική διαδικασία απαιτεί και ενημέρωση και πληροφόρηση και γνώση. Και είδαμε από την έρευνα του Women on Top ότι η ενημέρωση και η πληροφόρηση των γυναικών για τα θέματα της περιβαλλοντικής κρίσης και της βιωσιμότητας είναι πολύ χαμηλή. Και αυτό δεν αλλάζει στις περιοχές που, όπως είπατε κι εσείς, κουβαλάνε το μεγαλύτερο βάρος. Η γνώση παραμένει χαμηλή. Τι χρειάζεται λοιπόν να κάνουμε για να ενισχύσουμε αυτή τη γνώση, έτσι ώστε να μπορέσουμε να ενισχύσουμε και τη συμμετοχικότητα? Νομίζω ότι, και αυτό υπόθηκε και πριν, ότι πρέπει να υπάρχει συμμετοχή φορέων από όλους τους κλάδους της οικονομίας. Δηλαδή, και πρέπει σίγουρα να υπάρχει συμμετοχή του δημόσιου, του ιδιωτικού και της κοινωνίας των πολιτών, του ακαδημαϊκού τομέα κτλ. Και νομίζω ότι εμείς ήδη στη ΔΕΗ, και αλήθεια είναι δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να σας πω συγκεκριμένες πρωτοβουλίες, γιατί δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμα, αλλά βλέπουμε και σχεδιάζουμε με διάφορους φορείς, ειδικά της τοπικής κοινωνίας, αλλά και της κοινωνίας των πολιτών, οι οποίοι έχουν και αρκετές καινοτόμες μεθοδολογίες στο toolset τους, ας πούμε, όπου ουσιαστικά θέλουμε να δημιουργήσουμε πρωτοβουλίες που δημιουργούν μια μεγαλύτερη σχέση
με τις τοπικές κοινωνίες. Μια αμφίδρομη επικοινωνία, η οποία χτίζεται στο χρόνο. Και ουσιαστικά φέρνοντας όλους αυτούς τους φορείς και την ακαδημαϊκή κοινότητα και experts από, την κλιματική, από τα θέματα της κλιματικής αλλαγής, της βιώσιμης ανάπτυξης, της ενέργειας, της βιώσιμης ενέργειας, της πράσινης ενέργειας, ουσιαστικά να προσπαθήσουμε όλοι μαζί να συνσχεδιάσουμε την επόμενη μέρα. Αυτό βέβαια θα σημαίνει ότι μέσα από αυτή τη συμμετοχή θα αρχίσει να υπάρχει και αυτή η, πώς να το πω, η ευαισθητοποίηση και η ενημέρωση των γυναικών και των ευρύτερων τοπικών κοινωνιών, ώστε να είναι συμμετέχοντες και να μπορούν να έχουν τα εφόδια να συνεχίσουν ουσιαστικά στην επόμενη μέρα. Πολύ σημαντικό. Κάνω μια παρένθεση, γιατί μας ακούτε σε όλη τη διάρκεια αυτών των συζητήσεων να μιλάμε για την έρευνα του Women on Top. Έχουμε στα χέρια μας τα πρώτα ευρήματα, τα συνολικά ευρήματα με την έκθεση που θα συνοδεύει την έρευνα, θα δημοσιευθούν και στο site του Women on Top τον επόμενο μήνα, οπότε μείνετε συντονισμένες και συντονισμένοι γι' αυτό. Κυρία Λαζαρίδου, επανέρχομαι. Η έρευνα έδειξε ότι οι γυναίκες, και θα το συζητήσουμε και στο επόμενο πάνελ, στην Ελλάδα, το 40% δηλώνει ότι δεν εμπλέκονται με κανέναν τρόπο στη λήψη αποφάσεων σε σχέση με την κλιματική κρίση. Μία μικρή εξαίρεση, φωτεινή εξαίρεση σε αυτό, αποτελούν οι γυναίκες των αγροτικών περιοχών, στις οποίες το ποσοστό εκείνων που λένε ότι εμπλέκονται με έναν τρόπο στη λήψη αποφάσεων είναι λίγο μεγαλύτερο. Το βλέπετε αυτό να συμβαίνει μέσα από τις δραστηριότητες της νέας γεωργίας, νέας γενιάς, και πού οφείλεται, πιστεύετε? Πρώτα απ' όλα, να σας συγχαρώ και εσάς ως Women on Top και την Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα και το προξενείο της Αμερικής, τον ΗΠΑ, στη Θεσσαλονίκη, για αυτή τη διοργάνωση. Να κάνω μια πολύ σύντομη γέφυρα, λέγοντας ότι πριν ήμουν ομιλήτρια σε ένα πάνελ με τον αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, τον κύριο Παπαθανάση, όπου μας είπε ότι είναι προφανές ότι υπάρχει ανάγκη για τέτοιες συζητήσεις για τη στήριξη των γυναικών και της γυναικείας επιχειρηματικότητας, γιατί στο πλήθος των δεκάδων εκδηλώσεων που γίνεται στο πλαίσιο της 86ης ΔΕΘ, μόνο 7 εκδηλώσεις, φαντάζομαι μία είναι και η σημερινή τώρα εδώ, έχουν σχέση με τη γυναικεία ενδυνάμωση στην επιχειρηματικότητα. Και εδώ θα πω ότι το γεγονός ότι είχα την τιμή να προσκληθώ σε 2 από αυτές δείχνει πόσο σημαντικός είναι ο κλάδος της αγροδιατροφής, δεύτερος τομέας απασχόλησης στην Ελλάδα, με συνεισφορά στο ΑΕΠ μαζί με τη μεταποίηση του τροφίμου, γιατί μιλάμε για μια λυσίδα που καταλήγει μέχρι τον καταναλωτή και τις υπηρεσίες γύρω από αυτό, που αγγίζει το 9%. Να πω λοιπόν ότι οι γυναίκες στην αγροδιατροφή, και θα μιλήσω περισσότερο για το πρωτογενή τομέα και για τη μεταποίηση που γίνεται από τους παραγωγούς τους ίδιους, συμμετέχουν περίπου σε ένα ποσοστό 27,5% ως επικεφαλής αγροτικών εκμεταλλεύσεων. Είναι πολύ κοντά στον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Εν τούτης, είναι επικεφαλής εκμεταλλεύσης που είναι στο 13,3% των υποεκμετάλλευση γεών, που σημαίνει είμαστε στον ευρωπαϊκό μέσο όρο από πλευράς πλήθους γυναικών, αν και αυτό δεν είμαστε και σίγουροι πόσο πραγματικό είναι, πόσο πλασματικό. Εν τούτης, ας πούμε ότι όντως έτσι είναι. Εν τούτης, είναι σε μικρότερες εκμεταλλεύσεις. Παρόλα αυτά, φαίνεται ότι πρώτον, παίρνουν πολύ πιο υπολογισμένα καλά ρίσκα, να το πω αυτό το calculated risk, με αποτέλεσμα να κάνουν πολύ σωστότερες επιχειρηματικές κινήσεις και συμμετέχουν μαζί με τους συζύγους, τους συγγενείς και τα λοιπά που είναι μαζί στην εκμετάλλευση, συμμετέχουν το ίδιο στη λήψη αποφάσεων. Επίσης, να πω ότι αυτές οι γυναίκες, όταν τους μιλήσεις, γιατί εμείς είμαστε συνέχεια στο πεδίο, έχουμε πάνω από 7.000 ωφελούμενους σε όλη την Ελλάδα, ένα πολλαπλασιαστή 3,6, που σημαίνει για κάθε ένα ευρώ που επενδύουμε σε δράσεις reskilling, upskilling και υποστήριξη επιχειρηματικότητας, 3,6 ευρώ δημιουργούνται στην ελληνική κοινωνία. Δεν είπα ότι έχουμε ιδρυθεί με πρωτοβουλία και δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και έχουμε την πολύ μεγάλη τιμή στο πλήθος των υποστηρικτών που έχουμε αυτή τη στιγμή να είναι και η πρεσβεία των ΗΠΑ στην Ελλάδα, τους οποίους ευχαριστούμε. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι όταν τους μιλήσεις στο πεδίο και τις ρωτήσεις με τι ασχολείστε, λένε βασικά με τίποτα, δεν κάνω κάποια δουλειά. Η ενασχόληση με την εκμετάλλευση είναι τόσο μέσα στη ζωή τους. Αυτό το work-life balance για το οποίο συζητάμε εμείς στην πόλη δεν υπάρχει. Όταν τους μιλήσεις, ο ρόλος της μητέρας, από το ρόλο της παραγωγού, της εργαζόμενης, της συζύγου, της συντρόφου, δεν έχει κάποια διαφορά. Η ζωή τους λένε ότι
έτσι ήταν πάντοτε. Ήταν πάντοτε μητέρες, πάντοτε παραγωγοί, πάντοτε είχαν και το ρόλο της, φροντίδας του σπιτιού. Οπότε όλο αυτό το πράγμα τις φέρνει πολύ πιο κοντά στις πραγματικές ανάγκες και στις αλλαγές που γίνονται χωρίς να το καταλαβαίνουμε. Η βιωσιμότητα, οι αηφόρες πρακτικές είναι πολύ πιο κοντά, μιλάνε στην καρδιά τους, δεν είναι κάτι έξω από αυτό που κάνουν. Να πω ότι έχει δείξει πολλές έρευνες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι και παγκοσμίως, ότι από τον ΦΑΟ δηλαδή και από τον ΩΣΑ, ότι εάν δώσουμε στις γυναίκες στον πρωτογενή τομέα πρόσβαση στα ίδια εργαλεία, στους ίδιους πόρους που δίνουμε και στους άντρες, θα έχουμε μία αύξηση δυνητικά έως και 30% της παραγωγής, με πιθανότητα εξάλειψης της πείνας για περισσότερο από 150 εκατομμύρια ανθρώπους. Wow. Να κάνω και μία follow-up ερώτηση σε εσάς. Φυσικά. Έχουμε την αίσθηση τουλάχιστον, σύντομα και τη γνώση, ότι οι γυναίκες έχουν μια μεγαλύτερη ευαισθησία για τα θέματα της βιωσιμότητας. Είτε προέρχεται από τον ρόλο της φροντίδας, τον οποίο ενδύονται σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους, είτε πρόκειται για κάποια άλλη αιτιολόγηση που δεν έχει πέσει στην αντίληψη μας ακόμα. Αυτή όμως η μεγαλύτερη ευαισθησία σε σχέση με τον αγροτικό τομέα οδηγεί και στη λήψη πιο περιβαλλοντικά υπεύθυνων αποφάσεων από την πλευρά των γυναικών αγροτησών. Υιοθετούν νέες πρακτικές οι οποίες είναι πιο βιώσιμες. Γενικά οι γυναίκες είμαστε πιο ανοιχτές στην αλλαγή. Θα δώσω ένα παράδειγμα από ένα πρόσφατο εγχείρημα που έχουμε ξεκινήσει από την Περιφέρεια Θεσσαλίας με συγχρηματοδότηση και της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και αφορά την βελτιστοποίηση του ενδυμικού γενετικού υλικού των μελισσοσμηνών. Γιατί τώρα αυτό είναι σημαντικό. Γιατί πρώτον θα οδηγήσει στην προστασία του οικοσυστήματος. Γιατί έχουμε ενδυμικό γενετικό υλικό, δεν έχουμε ξενιστές από άλλες περιοχές. Θα βοηθήσει σε μελισσοσμήνη τα οποία είναι ανθεκτικότερα και πιο εύκολα θα προσαρμοστούν στην κλιματική αλλαγή και σε πολύ αποδοτικότερα μελισσοσμήνη, δηλαδή βιωσιμότητα και για την κοινωνία τοπική και για το οικοσύστημα. Λοιπόν, σε αυτή την προσπάθεια, το ποσοστό των μελισσοκόμων, γιατί ακολουθήσαμε είναι ένα μοναδικό πρωτοποριακό πρόγραμμα σε όλο τον κόσμο, δεν έχει ξαναγίνει. Ουσιαστικά, να σας πω ότι θα αλλάξουμε το γενετικό υλικό μέσα στα επόμενα χρόνια. Για τον πρώτο χρόνο, τελική ωφελούμενη είναι περίπου το 30% του συνόλου των μελισσοκόμων στην περιφέρεια Θεσσαλίας. Μιλάμε για περίπου 1.500 άτομα. Ακολουθήσαμε λοιπόν τεχνικές train the trainers και peer-to-peer learning. Από τους 20 αρχικά μελισσοκόμους που εκπαιδεύσαμε σε αυτήν την τεχνική, ούτως ώστε να πάμε μετά εκείνοι στους συναδέλφους τους και να τους βοηθήσουν να μάθουν αυτή την πρακτική και να την κάνουν μόνοι τους, είχαμε τρεις γυναίκες. Θα πρέπει να σας πω ότι αρίστευσαν μετά από την αξιολόγηση και αυτή τη στιγμή από τους 20 λοιπόν που είναι εκεί έξω και κάνουν αυτή τη διαδικασία εμβολιασμού, λέγεται, αλλά δεν έχει σχέση με εμβόλιο, αυτές είναι οι τρεις γυναίκες, από τον νομό της Λάρισας, των Τρικάλων και της Καρδίτσας. Έχουν τους περισσότερους αυτή τη στιγμή εμβολιασμούς σε σχέση με τους υπόλοιπους άντρες. Σας το βλέπουμε καθημερινά, είναι πολύ πιο έτοιμες, πολύ πιο δυναμικές να αγκαλιάσουν τις αλλαγές. Το θέλουμε αυτό το στατιστικό σε μια κάρτα να το ανεβάσουμε στο site του Women on Top. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θέλω να κλείσω μια ερώτηση στην κυρία Νατοπούλου. Από την έρευνα του Women on Top, ρωτήσαμε τις συμμετέχουσες εάν παίρνουν μέρος σε προσπάθειες και πρωτοβουλίες περιβαλλοντικού χαρακτήρα. Και αν δεν παίρνουν, γιατί δεν παίρνουν. Ένα μεγάλο ποσοστό, λοιπόν, νομίζω το 1/3, αν δεν κάνω λάθος, δεν έκλεισα και τις σημειώσεις μου, ανέφεραν ότι ο λόγος για τον οποίο δεν παίρνουν μέρος είναι ότι φοβούνται την πολιτικοποίηση, παύλα κομματικοποίηση των προσπαθειών αυτών. Αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα, κατά τη γνώμη μου, δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Τι μπορεί να γίνει από την πλευρά του πολιτικού οικοσυστήματος, έτσι ώστε να, όχι μόνο να ενθαρρυνθεί η συμμετοχή γυναικών και ανδρών στις περιβαλλοντικές προσπάθειες, αλλά να μην υπάρχει καν αυτός ο φόβος, αυτή η ανησυχία της κομματικοποίησης μια τόσο κρίσιμης προσπάθειας για το παρόν και το μέλλον. Κοιτάξτε, είμαι σε θέση να γνωρίζω αρκετά καλά πως έχει μεγάλη σημασία
το πώς διατυπώνεται μια ερώτηση. Επομένως, το επόμενο πράγμα που θα σας ρωτούσα είναι ποιες είναι οι άλλες ερωτήσεις που θέσατε σε σχέση με αυτό το στοιχείο. Είναι ωστόσο όμως εξαιρετικά σημαντικό. Νομίζω πως δεν μας προξενεί ιδιαίτερη εντύπωση. Έτσι, και αν θέλετε, το φαινόμενο της αποπολιτικοποίησης ή της αδιαφορίας σε σχέση με την πολιτική ζωή είναι ένα φαινόμενο που το αντιμετωπίζουμε τα τελευταία χρόνια, αλλάζει βέβαια μέσα στις κρίσεις. Και νομίζω ότι αυτό αποτυπώνεται ακόμα και στις τελευταίες δημοσκοπήσεις. Να μείνουμε στην ουσία του ερωτήματός σας. Τι μπορούμε να κάνουμε για να ασχοληθεί περισσότερο ο κόσμος με την κλιματική αλλαγή, με τις περιβαλλοντικές πολιτικές ή διαφορετικά. Τι μπορούμε να κάνουμε για να μην μείνει πίσω κανείς μέσα σε αυτήν την πράσινη μετάβαση, την ενεργειακή μετάβαση. Διότι εδώ υπάρχει ένας πάρα πολύ σοβαρός κίνδυνος. Η ενεργειακή μετάβαση μπορεί να είναι μια μεγάλη ευκαιρία για να δημιουργηθούν βιώσιμες θέσεις εργασίας και ανάπτυξη στις τοπικές κοινωνίες, μπορεί όμως να αφήσει και πολύ κόσμο πίσω. Και εδώ μιλάμε για το φαινόμενο της ενεργειακής φτώχειας. Και εδώ μιλάμε για τον αποκλεισμό των γυναικών και από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και από κάθε μορφή ενέργειας ή κοινωνικού αγαθού που αναφέραμε προηγουμένως. Θα πρέπει όμως να αποσαφηνίσουμε κάτι, διότι συμμετέχω στην πολιτική ζωή του τόπου, οπότε νιώθω την ανάγκη να το κάνω. Θα πρέπει να αξιολογήσουμε αν σήμερα η χώρα μας, για παράδειγμα, είναι σε μια σωστή κατεύθυνση, αν όλες οι πολιτικές προτάσεις είναι το ίδιο ή αν μέσα από την συμμετοχή και τα αιτήματα του κόσμου μπορούν να αλλάξουν πολλά πράγματα. Ανέφερε νωρίτερα η κυρία Μανιάτη για το πώς σχεδιάζεται οι αλλαγές στις περιοχές. Έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό. Στην πραγματικότητα, σχεδία σε κάποια περιοχή, για παράδειγμα, της Δυτικής Μακεδονίας, την απολιγνητοποίησή της. Συμμετείχε σε αυτή τη διαδικασία. Εδώ υπήρχε ένα σχεδιασμό δεκαετίας. Έγινε μια βίαιη προσπάθεια απολιγνητοποίησης που και άφησε πολύ κόσμο, έφερε πολύ κόσμο στην ενεργεία και άφησε εκτεθειμένη τη χώρα με ελλείψεις και σε ενεργειακά αποθέματα και εκτείναξη του ενεργειακού κόστους. Δεν είναι τυχαίο, για παράδειγμα. Είναι μια σαφής πολιτική επιλογή και αυτό πρέπει να γίνει αντιληπτό από τη νέα γενιά. Το ότι στη χώρα μας η μεγαβατόρα κοστίζει 780 ευρώ, ενώ στην Πορτογαλία και την Ισπανία 180. Γιατί υπάρχει αυτή η τεράστια. Ενώ είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο η κρίση στην ενέργεια. Άρα λοιπόν θα πρέπει να αποφασίσουμε όλοι μαζί τι θέλουμε. Εάν θέλουμε να σχεδιάζουμε μαζί πολιτικές ή εάν θέλουμε να τις σχεδιάζουν οι αγορές για εμάς. Εάν οι τοπικές κοινωνίες κάνουν την επιλογή να αφήσουν την αγορά να αποφασίσει για αυτούς, τότε πολύ πιθανόν θα είναι και εκτεθειμένες και στα όρια της φτώχειας και της ανεργίας. Νομίζω λοιπόν πως και η δική σας ευθύνη ως κοινωνία των πολιτών και η δική μας ευθύνη ως πολιτικά στελέχη αυτού του τόπου ανεξαρτήτως κόμματος, και αυτό είναι σημαντικό να τα καταλάβουν και τα κυβερνητικά στελέχη, ότι εδώ μιλάμε για το μέλλον των επόμενων γενεών, για τα ενεργειακά αποθέματα της χώρας και για την πρόσβαση των πολιτών σε δημόσια αγαθά και φυσικά οι παραγωγικοί φορείς του τόπου να σχεδιάσουμε μια νέα κοινωνική συμφωνία. Μία αλλαγή δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς τη συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών. Νομίζω αυτό είναι το πιο σημαντικό και είναι στο χέρι μας. Έτσι, νομίζω στο χέρι όλων μας και ιδίως των γυναικών που πρωτοστατούν στην προσπάθεια αυτή, είτε ως καταναλώτριες, είτε ακόμα και ως influencers, ως πρότυπα κατανάλωσης, είτε ως επιστήμονες. Είτε ως αγρότησες, όπως ακούσαμε από την κυρία Λαζαρίδου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τις τρεις. Νομίζω ότι ήταν έτσι μια πολύ χρήσιμη αρχή συζήτησης. Ποτέ δεν έχω την ψευδαίσθηση ότι κλείνει αυτή η συζήτηση, ευτυχώς. Οπότε καλή αντάμωση σε μια άλλη επόμενη συζήτηση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ένα μεγάλο χειροκρότημα πριν από το επόμενο.